Τα πρώτα λεωφορεία με αμάχους αναχώρησαν από το Σούμι της Ουκρανίας. Στο πρώτο κομβόι των αμάχων που απομακρύνθηκαν περιλαμβάνονται ντόπιοι κάτοικοι αλλά και ξένοι φοιτητές, μεταξύ των οποίων Κινέζοι και Ινδοί. Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη απόπειρα Αμερικής εκένωσης ύστερα από πολλές που δεν ξεκίνησαν καν όλες αυτές τις ημέρες. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλοι οι συμφωνηθέντες ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Μετά το Σούμι υπάρχουν κάποιες πρώτες αναφορές από το Κίεβο, από τα περίχωρα της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται Μαριούπολη και Χάρκοβο, ήταν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης ανενεργοί. Πώς μπορούν να μιλούν για ανθρωπισμό σε αυτόν τον κόσμο όταν ολόκληρη η χώρα μας καταστρέφεται? Είμαστε μια μικρή χώρα μεν, αλλά διαθέτουμε τα πάντα. Πώς μπορεί λοιπόν ολόκληρος ο πλανήτης να επιτρέπει τον αφανισμό μας? Τα καραβάνια των προσφύγων είναι αναρρύθμιτα. Μια εκτίμηση που κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη και οι αρμόδιες υπηρεσίες τους είναι ότι ήδη περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ξεριζωθεί μετά την εισβολή. Πολωνία πρωτίστως και ακολούθως Ουγγαρία, Σλοβακία αλλά και Ρωσία δέχονται τις μεγαλύτερες ροές σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως η ταχύτερα εξελισσόμενη φυγή στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.